Τεράστια είναι πλέον η μείωση που παρατηρείται τόσο πανελλαδικά όσο και στο νομό μας στις αγοροπολισίες ακινήτων, αφού οι στρόφιγγες των τραπεζών έχουν κλείσει για τα καλά και χωρίς τη χορήγηση δανείου, η αγορά ενός ακινήτου είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Ακόμα όμως και εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα για μια τέτοια επένδυση αποφεύγουν να τι κάνουν, φοβούμενοι κυρίως τα χαράτσια και την υψηλή φορολογία στην ακίνητη περιουσία. Υπάρχει μια φοβερά μεγάλη πτώση στην κτηματαγορά στο θέμα της αγοροπολισίας. Η αγοροπολισία πλέον έχει πέσει ίσως και σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που αναφέρατε, γιατί αυτό φαίνεται και από τους συμβολογράφους και από το υποθηκοφυλάκιο, εν πάση περιπτώσει από τις μεταγραφές που γίνεται. Τα δάνεια έχουν σταματήσει εδώ και 3 χρόνια, εν πάση περιπτώσει, οπότε κάποιος που δεν έχει την οικονομική άνεση δεν μπορεί να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Απ' την άλλη, ο πόλεμος που γίνεται φορολογικά στο ακίνητο πάνω, φοβάται ο κόσμος και σε περίπτωση που έχει μια οικονομική επιφάνεια, διαθέτει τα χρήματα, φοβάται να κάνει μια κίνηση, γιατί δεν ξέρει τι μέτρα θα πάρει πλέον το κράτος. Κάθε μέρα μας φορολογούν με διαφορετικά χαράτσια. Αυτό συγκεκριμένα το βλέπουμε και στην πόλη μας. Σαφώς ισχύει και στην πόλη μας. Ο πανικός έχει δημιουργηθεί και υπάρχει παντού. Όταν έχεις ένα κράτος που κάθε μέρα βγάζει διαφορετικά χαράτσια και φτάνουμε σε μια κατάσταση να πληρώνουμε ενίκιο στο σπίτι που αγοράζουμε, σαφώς ο καθένας θα σκεφτεί αν θα μπορεί να κάνει μια αγορά και αν συμφέρει να την κάνει ή όχι. Θα λέγαμε, ποια σπίτια ενδιαφέρουν περισσότερο, οι νέες κατοικίες ή τα παλιότερα? Οι νέες κατοικίες, θα έλεγα ότι τα τελευταία τριετία έχουμε πολύ ελάχιστες, μετρημένες στα δάχτυλα του χεριού μας. Δεν υπάρχουν πολλά νέα σπίτια. Και δύσκολα αποφασίζει ο κάθε εργολάβος να ρισκάρει και να κάνει μια καινούργια οικοδομή. Θα μιλήσουμε δηλαδή από 5ετίας και πιο χαμηλά. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παλιά τα σπίτια, γιατί είναι και πιο οικονομικά και έτσι μοιράζει το ρίσκο. Είναι πιο μικρό το ρίσκο που κάνουν. Έτσι, προς το παρόν, οι ελάχιστες αγοροπολισίες που γίνονται έχουν να κάνουν με οικόπεδα και αγροτεμάχια. Αν και πάλι η κατάσταση δεν είναι πολύ καλύτερη, αφού ακόμα και οι έχοντες τα απαιτούμενα χρήματα, μη ξέροντας τι τους επιφυλάσσει το μέλλον, προτιμούν να κρατήσουν τα λεφτά τους παρά να τα διαθέσουν για την αγορά γης.